70. Δηλαδή αν έπαιρνε 10 ευρώ το βράδυ, τώρα παίρνει 3 ευρώ το βράδυ. Ναι. Πάνω κάτω. Τόσο πολύ. Ναι. Και αυτό αναλογικά συμβαίνει και σε όλου του καλλιτέχνε από ό,τι γνωρίζει. Είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει την τιμή του που λέμε, α πούμε. Την τιμή του κανένα δεν μπορεί να την κρατήσει. Ναι. Γιατί θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Μη λέμε ψέματα. Όταν πέφτουν όλα, δεν μπορούν να μείνουν σταθερές οι αμοιβές των καλλιτεχνών. Άρα δεν είναι μόνο το 60-70%. Γιατί όταν παλιά έπαιρνε 10 δραχμές και δούλευε 5 φορές την εβδομάδα, ήταν 50. Ναι. Τώρα, αν παίρνει 3 δραχμές και δουλεύει 2 φορές την εβδομάδα, είναι 6. Άρα δεν είναι 70%, είναι 90% θεωρητικά, ας πούμε. Είναι, είναι τεράστιο το ποσοστό της μείωσης που έχουμε δεχτεί. Αλλά εντάξει, όλος ο κόσμος, εδώ ο κόσμος δεν έχει δουλειά. Θα μιλήσουμε για τα δικά μας που, αν μη τι άλλο, υπάρχει μια άνεση. Γι' αυτό και πολλά εσύ έξοδα, έκανες και τη δεύτερη δουλειά, δηλαδή έκανες και μια πρωινή δουλειά τον παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Επειδή, ας πούμε, είδες ότι τα περιθώρια κέρδους της νύχτας στενεύουν, ας πούμε.